Καλή σας μέρα, κυρία αγαπητού. Αυτό το θέμα, όπως μαθαίνω τώρα ότι σας το είπε χθες τηλεθεατής, το είχαμε στις εκθέσεις μας από το 2019 και το 2018. Τουλάχιστον βρήκαμε και κάποιες αναφορές από το 2011, πρέπει να σας πω, κυρία αγαπητού. Άρα δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ούψ, μα δεν γνώριζα, έτσι με συγχωρείτε, αλλά όντως είναι ένα θέμα. Το γεγονός ότι κάποιος χρωστάει στο κράτος 6.600 ευρώ το χρόνο, ναι, ενίκιο, mm-hmm, και το κράτος έρχεται να τον επιβραβεύσει. Δηλαδή, αν ενίκιαζε από κάπου αλλού, τι θα γινόταν? Απλώς θα έκλεινε η εταιρεία, όπως γίνεται δυστυχώς σε κάποιους επιχειρηματίες που χρεοκοπούν, ναι, συνεχίζει τη δουλειά του, το κράτος συνεχίζει τη δική του. Δεν νοείται κράτος να επιβραβεύει τον οποιοδήποτε, δίνοντας του πίσω εισοδήματα 2.000% πιο ψηλά. Είναι 21 φορές πιο ψηλό το ενίκιο των 135.000 που του δίναμε για τόσα χρόνια, κυρία αγαπητού, μέχρι τις 6.600 ευρώ το χρόνο που, που του ενοικιάζαμε τη γη. Έτσι, άρα, ναι, και μάλιστα πολύ σωστά το είπατε, για σκοπούς άλλους σε σχέση με την αρχική δεν έπρεπε να γίνει κανονικά. Γίνεται αλλαγή χρήσης, σωστά, και πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω ένα, ξέρω εγώ, κατάστημα και πουλάω ρούχα. Αν αύριο θέλω να πουλάω φαγητό, θα πρέπει να κάνω αλλαγή χρήσης, φαντάζομαι. Και θα πρέπει να υπάρξουν και οι ανάλογοι έλεγχοι ότι έγινε με βάση των προδιαγραφών και των νομοθεσιών. Δεν ξέρω, έγινε τέτοια αλλαγή χρήσης? Γι' αυτό και η άδεια τελικής έγκρισης, κύριε αγαπητού, η οποία εκκρεμεί, δεν έχει εκδοθεί. Πρέπει να σας πω ότι ο περιοδών και οικοδομών νόμος, υπάρχουν κάποια θέματα, ότι το έχουμε πει 100 φορές. Αν είναι για θέματα επουσιώδη, μπορεί να σου δώσει την άδεια, ναι, με μία σημείωση από κάτω. Αν είναι κάτι πιο σοβαρό, δηλαδή έχω επεκτείνει ένα μέτρο το τυχαράκι και απαγορεύεται αυτό, μπορεί πάλι να σου δώσει την άδεια και μπορεί να σου βάλει μία σημείωση ότι δεν θα μπορείς να το μεταβιβάσεις. Μάλιστα. Εδώ, για να μην σου εγκρίνει καθόλου, σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για να μην υπάρχει δηλαδή άδεια τελικής έγκρισης, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και επαναλαμβάνω, κυρία Καπιτού, τη γλιτώσαμε, εντός εισαγωγικών τη γλιτώσαμε, με ένα χαλάζι. Αν ήταν φωτιά, αν ήταν σε εργάσιμη μέρα και ώρα, τι θα γινόταν? Ναι. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό μιλήσατε, και βάζοντας πρώτα και το οικονομικό κομμάτι, γι' αυτό μιλήσατε χθες ως ελεγκτική υπηρεσία και για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, αντιλαμβάνομαι, κύριε Πετρίδη. Ναι, προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εχθές, μέσα σε ένα σημείωμα από όλα όσα διαβάστηκαν στην Επιτροπή Υγείας, έλεγε ότι είχαν προειδοποιήσει και έβλεπαν τις ρογμές στην οροφή. Και, εντάξει, φαίνεται και σε μια φωτογραφία αρκετό κενό, δεν ξέρω αν είναι από την πλημμύρα, από τη βροχή την έντονη και τα λοιπά που έγινε όλο αυτό, ότι υπήρχαν οι ρογμές από το 19. 5 χρόνια όμως κανένας δεν αξιοποίησε ή δεν άνοιξε τα μάτια του να δει, ρε παιδιά, μας λένε ότι υπάρχουν ρογμές. Έγιναν αναφορές χθες ότι άλλες δύο φορές μπήκα νερά μέσα, αλλά επειδή δεν έγινε και τίποτα, εντάξει, τα σφουγγαρίσαμε και έφυγαν. Κύριε Αγαπητού, δυστυχώς δεν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπατε. Αυτό που περιγράψατε μόλις τώρα, εμείς το βλέπουμε δυστυχώς επί καθημερινής βάσεως, δηλαδή όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Ναι. Επαναλαμβάνω, είχαμε επικεντρωθεί, όσο είναι λογικό, στο οικονομικό κομμάτι. Είχαμε πει και λέμε, και σας το επαναλαμβάνω τώρα, ότι μέχρι σήμερα πληρώθηκε στον ιδιοκτήτη ποσό 2,8 εκατομμύρια ευρώ για ενίκια και εργασίες διαμόρφωσης, mm-hmm, δηλαδή 923 ευρώ το τετραγωνικό, που είναι κατά την άποψή μας υψηλότερο από το κόστος ανέγερσης των αποθηκών. Μάλιστα, είχε προσκομίσει και μία εκτίμηση
του χώρου 840.000 λίρες, άρα κάτι που είναι 840, και αυτή η εκτίμηση που σας λέω δεν είναι ούτε καν του χτηματολογίου. Είναι από ιδιώτη εκτίμηση. Α, από ιδιώτη εκτίμηση. Κάτι που κόστησε, ναι. Είναι κάτι που κόστησε 840.000 λίρες, δηλαδή 1, κάτι εκατομμύρια ευρώ. 1,5 και γι' αυτά περίπου, δώσαμε, ναι. Και γι' αυτά δώσαμε 2,8. Μάλιστα. Αυτό είναι μια κλασική περίπτωση σπατάλης και διασπάθησης δημοσίου χρήματος, κυρία Καπουτή. Το θέμα είναι, επειδή φαντάζομαι ότι και αλλού δεν είναι η μόνη αποθήκη, μπορεί να είναι από τις κύριες αποθήκες, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και αλλού αποθήκες. Εσείς έχετε ψάξει και για άλλες αποθήκες ως ελεγκτική υπηρεσία να δείτε τι συμβαίνει, ή είχατε στείλει από τότε που ξεκινήσατε δηλαδή να στέλνετε τις εκθέσεις σας, ήταν μόνο για αυτήν? Όχι, ήταν και για άλλες περιπτώσεις, κύριε Αγαπητού, όχι μόνο για αυτή. Μάλιστα, έχουμε πει και νομίζω το είπατε και χθες στην ναι. εκπομπή σας, ότι δεν είναι η εξαίρεση. Δυστυχώς γίνεται κανόνας σε κάποιες περιπτώσεις, εντάξει, όχι σε όλες, ναι, ναι. αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ακριβώς να γίνεται αυτό το πράγμα. Να δίνουμε σε κάποιον ένα περιουσιακό στοιχείο 100 ευρώ και να μας το υπενικιάζει πίσω σε άλλο κυβερνητικό τμήμα 200, 300, 400 ευρώ. Το θέμα των αποθηκών, να πούμε ότι η ηλεκτρική υπηρεσία το προσεγγίζει δειγματοληπτικά. Ναι. Στην Εθνική Φρουρά. Κάλαμε έκθεση πριν από λίγες εβδομάδες. Είδαμε και εκεί θέματα πυρασφάλειας, για παράδειγμα. Ναι. Εκεί φυσικά εμπίπτουν και άλλα θέματα απορρίτων οπλικών συστημάτων, που σίγουρα δεν θα σας τα πούμε ποτέ, αλλά τα γνωρίζουν οι αρμόδιοι. Αυτό που σας λέω ότι βγάλαμε έκθεση και είπαμε είναι για κάποιες αποθήκες πυρομαχικών, δεν λέμε που είναι φυσικά, αλλά ναι, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα πυρασφάλειας. Και επαναλαμβάνω, εδώ έγινε μία θεομηνία, δεν ξέρω αν και δικαιολογείται η ένταση αυτή της βροχόπτωσης ή του χαλαζιού να προκαλέσει αυτή την καταστροφή. Ναι, το θέμα εσωτερικά. Είναι ότι δεν πρέπει δεν να είναι... τα βάζουμε με τη βροχή και τη θεομηνία και πόσο ναι, μεγάλο όχι, ήταν το χαλάζι. Δηλαδή, δεν θα κάτσουμε τώρα να μετρήσουμε πόσο μεγάλη ήταν η διάμετρος του χαλαζιού που έπεσε. Θα πρέπει να μετρήσουμε ποιος υπέγραφε ότι ακριβώς. Ωραία τα φάρμακα θα μπουν σε αυτόν τον σημείο όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, ποιος υπέγραφε για τις καταλληλότητες, ποιος έκανε τους ελέγχους, πόσοι ελέγχοι γίνονταν, όποιο όταν έμπαινε κάποιος μέσα σε αυτή την αποθήκη, δηλαδή που ήταν ειδικός, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, λέμε αποθήκη του Υπουργείου Υγείας, αποθήκη του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει να είναι με βάση κάποιες προδιαγραφές. Όταν έμπαινε όμως κάποιος μέσα, δεν μπορούσε να διακρίνει ότι κάτι πάει λάθος, ρε παιδιά. Έγιναν επισημάνσεις. Δεν κουνήθηκε φύλλο. Δεν κουνήθηκε φύλλο. Δυστυχώς το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό, ναι. κύριε Αγαπητού. Ναι. Και μάλιστα και εμείς, το ξέρετε κι εσείς μέσα από τις εκθέσεις μας, μάλιστα δεν κουνιέται φύλλο ακόμη και μετά από επισημάνσεις της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Να πεις ότι κάποιος, είτε πολιτικά προϊστάμενος, είτε διευθυντής, είτε γενικός διευθυντής, μπορεί να αγνοήσει κάποιο εφιστάμενό του. Μιλάω γενικά τώρα, ναι, δεν ναι, μιλάω ναι, για αυτή ναι, την περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Παρατηρούμε περιπτώσεις όπου ακόμη και μετά από εκθέσεις της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Μάλιστα. Κοιτάξτε, στη υπάρχει... συγκεκριμένη περίπτωση αγνοηθήκατε όλοι. Γιατί οι εκθέσεις... Αγνοηθήκαμε όλοι. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αγνοήθηκαν και αυτοί που πήγαν και κάναν κάποιο έλεγχο και είπαν σημειώνουμε ότι υπάρχουν ρογμές κτλ. Ακούσαμε πριν και την κυρία Παφίτη ότι παίζαμε ρώσικη ρουλέτα, λέει. Εμείς τους τα λέγαμε και αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Και εσείς με τις εκθέσεις σας και το 18, έτσι, 16 και 18 δεν ήταν αυτά που σημειώνατε. 16-18, 2020 Μάλιστα. για το Υπουργείο, ναι. άλλη έκθεση από τη Σκοπιά του Υπουργείου Ενέργειας, η ετήσια μας έκθεση από το 2011, δηλαδή εντάξει, και εμείς πόσες εκθέσεις να βγάλουμε για να πρέπει να ασχοληθεί κάποιος. Απλώς να τονίσω, κύριε Αγαπητού, το εξής, επειδή το είπατε πριν και είναι πάρα πολύ σωστό. Εμείς ως ελεγκτές λογιστές δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, πόσο θα πρέπει να είναι η απόσταση από το έδαφος της παλέτας που θα πρέπει να κάτσει το κασόνι
Αυτό θα πρέπει να καθοριστεί από τους καθήλυν αρμόδιους που είναι εκείνοι. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η ελεγκτική υπηρεσία είναι να πάρει αυτές τις προδιαγραφές και να δει στα πλαίσια κάποιου ελέγχου συμμόρφωσης, για παράδειγμα, ότι ναι, οι προδιαγραφές που έβαλε το ίδιο το τμήμα τηρούνται και πληρούνται. Εδώ δεν είχε γίνει αυτό, έτσι να σας πω. Δηλαδή δεν μπήκαμε μέσα σε αυτή την αποθήκη, αλλά σε άλλες αποθήκες φαρμάκων ή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ή πυρομαχικών ή άλλων υλικών της Εθνικής Φρουράς και του Στρατού, ναι, ακολουθούμε κάποια λίστα ελέγχου και βλέπουμε ότι πληρούνται ή δεν πληρούνται αυτά τα μέτρα που οι ειδικοί είπαν ότι θα πρέπει να πληρούν. Ναι. Τώρα, επειδή μου στέλνουν και τα... και ευχαριστώ πάρα πολύ τους τηλεθεατές, μου στέλνουν και τα ονόματα της εταιρείας, τα οποία και αυτά ξέραμε, απλώς δεν μπορούμε να πούμε επωνυμίες, αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω αν είναι καταγεγραμμένα και στις εκθέσεις σας ονομαστικά. Είναι στις εκθέσεις Είναι στις εκθέσεις. Τα έχουμε δημοσιοποιήσει. Δεν έχει σημασία να πούμε τώρα ότι είναι η εταιρεία Α Limited και δεν είναι η εταιρεία Β Limited. Πείτε Β καλύτερα, γιατί Α πιάνει και εμάς μέσα. Πείτε Β καλύτερα. Α, το αρχικό. Ναι, καλέ, κατάλαβα. Επειδή μας πιάνει και εμάς, πάρε το πάρουμε σε ένα άλλο γράμμα. Λοιπόν, πριν να σας αποδεσμεύσω, κάτι τελευταίο σας παρακαλώ, γιατί εντάξει, εκτός του ότι το είδαμε και πρωτοσέλιδο χθες για τα 4 εκατομμύρια που δώσαμε ξανά για να συντηρήσουμε το προεδρικό αεροσκάφος, ετοιμάζεται, έρχεται έκθεση από εσάς και θα δώσουμε κι άλλα για να κάνει και υπερατλαντικά ταξίδια, αντιλαμβάνομαι. Ναι, το έχουμε δει το θέμα, κυρία Καπουτή, από την αρχή. Πρέπει να πούμε ότι το αν ο άρχοντας του κράτους επιλέξει να κινείται με ιδιωτικό, με κρατικό εννοούμε, αεροσκάφος ή με άλλο τρόπο, είναι μια απόφαση πολιτικής. Δεν μπορούμε να επισέλθουμε και να πούμε όχι, πρέπει να διαλέξεις το Β τρόπο αντί τον Α ή τον Γ τρόπο, για να γλιτώσουμε και από το σταθμό σας. Αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και θα το κάνουμε είναι, πρώτον, ελέγχουμε αυτές τις συμβάσεις που είναι της ανανέωσης της συντήρησης και ελέγχουμε και συνολικά το κόστος όλων αυτών των ταξιδιών, και είπαμε ότι για σκοπούς διαφάνειας θα τα περιλάβουμε στην έκθεση του οικονομικού ελέγχου της Διοίκησης Προεδρίας, που θα δει σε κάποια φάση το φως της δημοσιότητας. Και μάλιστα το είχα πει και στον αγαπητό σας συνάδελφο τον Ιάκωβο, όταν είχε προκύψει το θέμα, εν τη γενέση του, του είχαμε αναφέρει ακριβώς αυτά, ότι είναι θέμα πολιτικής, για σκοπούς διαφάνειας ο φορολογούμενος πολίτης θα γνωρίζει τα ποσά μέσα στην έκθεση για την διοίκηση της Προεδρίας. Αυτό το αεροσκάφος μόνο έξοδα συντήρηση έχει προς το παρόν. Έξοδα για να πετάει δεν έχει κάνει ακόμη. Δηλαδή πληρώνουμε απλώς για να το συντηρούμε προς το παρόν. Μας το έδωσαν έτσι όπως μας το έδωσαν. Πρέπει να πούμε, κυρία αγαπητού, εφόσον με ρωτάτε με αυτόν τον τρόπο, ότι οι αρχικές τοποθετήσεις του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και της Εθνικής Φρουράς, μάλλον του Υπουργείου Άμυνας, ήταν αρνητικές στην απόκτηση αυτού του αεροσκάφους και στη συνέχεια άλλαξαν. Μα μας το έκαναν δώρο. Τι να απορρίπταμε ένα δώρο, θα ήταν προσβολή να απορρίπταμε ένα δώρο. Απλώς θα μπορούσαμε να πούμε να το κάνουμε κάτι άλλο, να το έχουμε και να το βλέπουμε. Γενικά θα τοποθετηθώ, κύριε αγαπητού, δεν σημαίνει ότι αυτό που θα σας πω ισχύει σε αυτή την περίπτωση, αλλά αν σας δώσω ένα δώρο 100 ευρώ και για να το συντηρήσετε θέλετε 1000, μπορείτε ευγενικά να αρνηθείτε να σας το δώσω αυτό το δώρο. Ναι. Κακώς θα μου δίνατε βεβαίως ένα τέτοιο δώρο, δεν το κάνεις στους φίλους σου αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχετε κύριε Πετρίδη. Δίκιο, ευχαριστώ καλή πολύ. Σας μέρα. Γεια σας.